Θέλω να πω εισαγωγικά ότι σε αυτό τον σχηματισμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο αναδείχθηκε, είναι η υψηλή αξιοπιστία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κατά 99% μέχρι και μια ώρα πριν με θεωρούσαν ότι θα είμαι εκτός κυβερνητικού σχήματος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το αναφέρω αυτό διότι ενώ τους 13 μήνες κάναμε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά, δυστυχώς, όχι για λόγους προφανώς που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο, αλλά λόγω μιας σταθερής στάσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτή την κυβέρνηση, πολλά σοβαρά πράγματα δεν αναδειχθήκανε και δεν τους δόθηκε το φως της δημοσιότητας σε εκείνο τον βαθμό που θα έπρεπε. Αντίθετα, πολλές φορές υπήρξαμε αντικείμενο μιας επίθεσης, διαστρέβλωσης, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ήταν από εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες είχαν τους δικούς τους λόγους απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, δυνάμεις μέσα και έξω από την χώρα, οι οποίες ενοχλούνται όταν βλέπουν μια κυβέρνηση με κορμό την αριστερά να θέλει μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ξένο προς αυτήν να βάλει το αποτύπωμά της. Αυτό το στοίχημα το κερδίσαμε. Μπορέσαμε τους 13 μήνες, παρόλο ότι διαχειριζόμαστε μια πολιτική που δεν είναι η δικιά μας, το σύνολό της αναφέρομαι και όχι στα ενεργειακά ιδιαίτερα, να μπορέσουμε να βάλουμε το δικό μας άρωμα. Και αυτό προφανώς δεν συγχωρέθηκε. Ήμασταν συνεπείς με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, τις δεσμεύσεις στο Σεπτεμβρίου του 2015. Δεν κινηθήκαμε ούτε χιλιοστό έξω από αυτές και θεωρώ ότι σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το πρόσημο αυτή τη περίοδου είναι απόλυτα θετικό. Αισθάνομαι λοιπόν ότι η συλλογική μας δουλειά, γιατί να ξέρετε ότι ποτέ δεν είναι τα αποτελέσματα μιας δουλειάς θέμα μόνο του Υπουργού. Είναι θέμα των συνεργατών του, είναι θέμα των υπηρεσιών, είναι πάντοτε συλλογική μια δουλειά και νομίζω ότι πρέπει να αφήνει κάποιος χώρο στο πλαίσιο μιας ομάδας να αναδεικνύονται οι δυνατότητες του καθενός. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο ταυτιζόμαστε με τον Γιώργο, από όσο έχω γνωρίσει τη δικιά του δουλειά στο προηγούμενο Υπουργείο που κατήχε. Θεωρώ ότι σε αυτούς τους 13 μήνες κερδίσαμε μία από τις μεγαλύτερες πολιτικές μάχες που είχε βάλει η κυβέρνηση ως στοίχημα μετά τις εκλογές του 2015. Τη μάχη για τα δημόσια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για τον ΑΔΜΙΕ. Η θετική κατάληξη του διαγωνισμού επιβεβαιώνει την επιτυχία, την ρεαλιστικότητα, την εφαρμοσιμότητα αυτού του σχεδίου. Ενός σχεδίου το οποίο πολεμήθηκε μέσα και έξω για διαφορετικούς λόγους. Ενός σχεδίου που σήμερα είναι σημείο αναφοράς συνολικά στην Ευρώπη. Σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει τάχιστα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορέσαμε λοιπόν και μείναμε συνεπείς με βάση αυτό που λέγαμε όταν ξεκινάγαμε, ότι θα καταθέσουμε ένα εναλλακτικό σχέδιο, θα πείσουμε για την ορθότητα αυτού του σχεδίου, τους θεσμούς, και το κάναμε πράξη. Όπως επίσης ακυρώσαμε το παλιό σχέδιο για την μικρή ΔΕΗ, μπορέσαμε και θεσμοθετήσαμε ένα νέο πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εξορθολογίζει τις στεβλώσεις του παρελθόντος. Αντισταθήκαμε στο πλαίσιο της τελευταίας διαπραγμάτευσης στον τομέα των ενεργειακών στις αφόρητες πιέσεις να αυξήσουμε το ΕΤΜΕΑΡ, ενώ κερδίσαμε και παραπάνω χρόνο στη δέσμευσή μας να ισοσκελίσουμε τον λογαριασμό του ΛΑΓΙΕ που καλύπτει το τέλος
που πηγαίνει για την αποπληρωμή των ΑΠΕ. Για αυτές όλες τις προσπάθειές μας κατηγορηθήκαμε πολλές φορές. Ότι καθυστερούμε να κλείσει διαπραγμάτευση και 2,7 δισεκατομμύρια δεν πέφτουν στην αγορά. Και μάλιστα προσωποποιήθηκε πολλές φορές αυτό. Αυτές τις φωνές τις κατανοούμε γιατί είναι φωνές των αντιπάλων. Είναι φωνές της Τρόικας του εσωτερικού και του εξωτερικού. Είναι αυτούς με τους οποίους ποτέ δεν θα συμφιλειωθούμε γιατί ξέρουμε ότι διαφέρουμε. Έχουμε διαφορετική στόχευση. Μπορέσαμε μέσα σε αυτές τις συνθήκες και κάναμε πραγματικότητα ένα φιλολαϊκό μέτρο. Αυτό των 36 δόσεων και του 15% έκπτωση στους λογαριασμούς της ΔΕΗ που συμπαρέσυρε αντίστοιχες τέτοιες πρωτοβουλίες και από μεριάς των ιδιωτών ανταγωνιστών. Ήδη παίρνετε στα χέρια σας λογαριασμούς που βλέπετε ένα σημαντικό ποσό ευρώ να επιστρέφεται ως έκπτωση συνέπειας. Και η ίδια η ΔΕΗ την ίδια στιγμή μέσα από αυτή την πολιτική βρίσκεται σήμερα σε εκείνο το σημείο για πρώτη φορά που να μειώνονται κατά απόλυτο μέγεθος οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτήν. Υπάρχει μια χωρίς προηγούμενο κινδυνολογία από τους πολιτικούς μας κυρίως αντιπάλους, πολιτικούς και συστημικούς, σε σχέση με τη ΔΕΗ. Θα πρέπει καταρχήν να είναι πολύ προσεκτική, διότι δεν μπορεί να παίζεις με μια εταιρεία η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο και να διαρρέεις ψευδή πράγματα για αυτήν. Σήμερα με τις κινήσεις που έχουν γίνει, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, έχει εξασφαλιστεί για το 2017 μια έκτακτη επιπλέον ρευστότητα στην δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού που αγγίζει το 1 δισεκατομμύριο. Ό,τι λέγεται λοιπόν για προβλήματα είναι αληθές. Ως προς τι? Ως προς το σκέλος της αδυναμίας αποπληρωμής υποχρεώσεων ιδιωτών και επιχειρήσεων που είναι το αποτύπωμα των μνημονιακών πολιτικών που προφανώς δεν αφήσαν αλόβητη την ΔΕΗ. Αυτή λοιπόν την καυτή πατάτα την πήραμε στα χέρια μας και έχουμε βάλει το νερό στα βλάκι. Κάνοντας ταυτόχρονα εκείνες τις απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που συνάδουν με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενιοποίηση της ηλεκτρικής αγοράς ενέργειας. Σήμερα λοιπόν μπορούμε να είμαστε περήφανοι που είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε ψηφίσει το Target Model, που είμαστε από τις πρώτες χώρες όπου έχουμε ενσωματώσει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην νομοθεσία σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση. Είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχουμε ενσωματώσει οδηγίες για την προστασία για τις εξωχώριες έρευνες υδρογονανθράκων. Και αυτά όλα γίνανε μέσα στους 13 αυτούς μήνες. Πολύ λίγα από αυτά βέβαια τους δόθηκε αντίστοιχη σημασία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μπορέσαμε και σήμερα μιλάμε, έχουμε δρομολογήσει την μεγάλη ηλεκτρική, την μικρή αλλά και την μεγάλη σε ένα δεύτερο στάδιο ηλεκτρική διασύνδεση της Αττικής με την Κρήτη. Κάναμε μια πρωτοβουλία σε σχέση με την προστασία της εχώριας βιομηχανικής παραγωγής παρεμβαίνοντας ένα στρεβλό μηχανισμό διαμόρφωσης τιμών για τα τέλη δικτύου φυσικού αερίου. Είναι αυτό όλο το οποίο κατηγορήθηκε ότι θέτησε κίνδυνο την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Και μάλιστα κρίθηκε ότι είναι μια κίνηση επιθετική ενάντια στις ιδιωτικοποίησεις. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια πολιτική που μειώνει το κόστος της βιομηχανίας στην Ελλάδα, η οποία ως γνωστόν στηρίζεται το ενεργειακό κόστος στην χρήση του φυσικού αερίου, είναι μια πολιτική ενάντια στην ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Αυτά πράγματι μπορούν να τα πούνε μόνο εκείνοι οι οποίοι καθημερινά από τον Ιανουάριο του 2015 κάνουν τη νύχτα μέρα. Μπορέσαμε και ενισχύσαμε την ΕΔΕΗ, την Εταιρεία Ερευνών του Δημοσίου για τους Υδρογονάνθρακες, με μια νέα, πολύ ικανή διοίκηση η οποία ανέλαβε πριν από λίγες μέρες και με καλές ειδήσεις πλέον που έχουμε μπροστά μας ήδη έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Επανεκκινήσαμε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του φυσικού αερίου στην Ελλάδα μέσω της ΔΕΠΑ. Της ΔΕΠΑ η οποία έχει εμπλακεί σε μεγάλα γεωστρατηγικά έργα και σχέδια όπως αυτό του IGB,
του ελληνικού εργατικού αγωγού, του πρωτού σταθμού της Αλεξανδρούπολης, μια επιχείρηση η οποία έχει ένα μεγάλο βάρος στις πλάτες της να βοηθήσει στην διείσδυση του φυσικού αερίου. Κάναμε συμφωνίες για την προμήθεια αργού πετρελαίου με το Ιράν, τη Ρωσία. Κάναμε στρατηγικές συμφωνίες με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα και στα άλλα πεδία και τα αντικείμενα του Υπουργείου μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σκαριά σχεδόν ολοκληρωμένο. Έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευση, το νέο νομοσχέδιο για την δόμηση. Μπορέσαμε και κάναμε μια ουσιαστική παρέμβαση για τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας, φτιάχνοντας ένα νέο φορέα, εξασφαλίζοντάς την οικονομική βιωσιμότητα, αναφέρομαι στον φορέα για το Πάρκο Τρίτσι. Ήταν στο πρώτο νομοσχέδιο αυτού του Υπουργείου που κάναμε την ρύθμιση για τα λιπάσματα στο Κερατσίνι. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μια υποχρέωση αυτής της κυβέρνησης μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχει το νου του στις λαϊκές γειτονιές, τους πιο κοινωνικά αδύναμους. Και θεωρώ ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και του αντικειμένου αυτού του Υπουργείου σεβαστήκαμε αυτή την δέσμευσή μας. Έχουμε και άλλα πράγματα έτοιμα, τα οποία είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος, γνωρίζοντας το αντικείμενο και με την πολύ καλή ομάδα του, θα τα φέρει εις πέρας. Καθώς βλέπω αυτή τη στιγμή τον Γιώργο τον Πατρίκιο εδώ, τον επικεφαλής του Πράσινου Ταμείου, θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι σχεδόν δρομολογημένη μια νομοθετική πρωτοβουλία για την μετατροπή εδώ του χώρου απέναντί μας, του Γουδιού, σε Μητροπολιτικό Πάρκο. Τέλος, θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια που κάναμε, μια προσπάθεια η οποία δεν στέκεται απλά και μόνο στο περιθώριο για να ασκεί κριτική, αλλά είναι προσπάθεια μιας αριστεράς που παρεμβαίνει στο γίγνεσθε, προσπαθώντας να βάλει το δικό της αποτύπωμα, πρέπει να ολοκληρωθεί με την άρνηση να πουληθεί το 17% της ΔΕΗ. Ένα παροχημένο σχέδιο, το οποίο είναι μια κληρονομιά που δεν μπορείς να αποποιηθείς μεν, επειδή μιλάμε για την συνέχεια του κράτους από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αλλά που έχει ξεπεραστεί πια από τα ίδια τα γεγονότα και που θα θέσει σε αμφισβήτηση, θα λειτουργήσει ως κερκόπορτα για το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ. Από όποια θέση προσωπικά κι αν είμαι, θα το υπερασπιστώ στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή. Διότι είμαι απόλυτα πεισμένος ότι είναι ένα σχέδιο δογματικό, παροχημένο, το οποίο έχει μόνο μια πολιτική στόχευση, να δημιουργήσει προβλήματα στην κυβέρνηση. Δεν υπέγραψα και δεν υπογράψαμε καμία εντολή, όπως κακόβουλα πολλοί αναπαράγουν, για την ιδιωτικοποίηση του 17%. Τελεία και παύλα. Ξέρουμε τι είναι το παλιό πλάνο που μας κληρονόμησε ιδιωτικοποίησεων η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Δεν ισοδυναμεί με εντολή ιδιωτικοποίησης. Γνωρίζω ότι αυτό το θέλουν οι δανειστές. Γνωρίζω ότι το θέλουν η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτοί θέλανε και τη μικρή ΔΕΗ, θέλανε και την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Αυτοί θέλανε και τη μείωση των μισθών. Αυτοί θέλανε, μας κληρονομήσανε την κοινωνική καταστροφή, την οποία είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριστούμε, αλλά όχι για να καταλήξουμε σε μια μίζερη μνημονιακή πολιτική που θα την αναπαράγει, αλλά που θα ανοίγει έναν δρόμο σταθερά προς την ανάπτυξη και την υπέρβασή της. Φεύγουμε λοιπόν από το Υπουργείο Ενέργειας ικανοποιημένοι, με ψηλά το κεφάλι και πιστοί με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις. Θα συνεχίσουμε από ένα άλλο μετερίζει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λένε και οι επόμενες γενιές ότι αυτή η κυβέρνηση που με την ψήφο του λαού ανέλαβε σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο δεν λιποτάκτησε, έδωσε τις μάχες της, έσωσε ό,τι μπορούσε να σώσει. Δεν έχασε ποτέ τον βασικό προσανατολισμό της, παρά τους συμβιβασμούς, παρά τις τακτικές υποχωρήσεις που είναι ο κοινωνικός μετασχηματισμός αυτής της κοινωνίας.
Αν, Γιώργο, εγώ έφτιαχνα μία κυβέρνηση μετά από χρόνια, τον πρώτο που θα σκεφτόμουν να βάλω στο Υπουργείο Ενέργειας είσαι εσύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είχα την τύχη ή την ατυχία να είμαι στις διαπραγματεύσεις για ένα μακρύ χρονικό διάστημα. Οπότε αυτός ο άγνωστος κόσμος της ενέργειας, θελημένα ή άθελά μου, εξοικειώθηκα με αυτόν. Νομίζω ότι η δουλειά μου είναι πιο εύκολη σε σχέση με το γεγονός ότι παραλαμβάνω από τον Πάνο του Σκουρλέτη με πολύ συγκροτημένο τρόπο τη στρατηγική και την πολιτική μας σε ένα ευρύ φάσμα των θεμάτων του Υπουργείου. Άρα αυτές οι στέρεες βάσεις αποτελούν μια ισχυρή παρακαταθήκη πάνω στην οποία καλούμαστε να συνεχίσουμε. Προφανώς ο τομέας είναι αυτονόητο ότι είναι τεράστια στρατηγική σημασία για την ελληνική οικονομία, τεράστια στρατηγική σημασία για τον τρόπο συμβολής του στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, στρατηγική σημασία για τον τρόπο που οργανώνεται, είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Προφανώς θα υπάρξουν και αλλαγές. Είναι ένας τεράστιος τομέας ο οποίος είναι σε μεταβατικό στάδιο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά στην Ευρώπη και διεθνώς. Οι αρχές και ο τρόπος προσέγγισης, νομίζω ότι θα διατηρήσουμε τις βασικές αξίες και τον τρόπο προσέγγισης που έγινε από την προηγούμενη, από τον Πάνο και την ομάδα και το Υπουργείο και τις υπηρεσίες και τα λοιπά, που δημιουργούν μια δομή. Σαφώς οι προκλήσεις είναι μπροστά, υπάρχουν σύνθετα προφανώς θέματα. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε την